Εμπρόντις ευχαριστώ πάρα πολύ το σωματείο για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να μιλώ ενώπιον ενδιαφερομένων προφανώς και λόγου καταγωγής για το ΣΕΜΕ. Χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το ΣΕΜΕ. Προσωπικά θα επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία, διότι νομίζω ότι για να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα πρέπει να γίνει κατανοητό ποια είναι η φύση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πώς λειτουργήσε. Διότι κατά όψη μου υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση στο ευρύ κοινό ως προς το τι είναι αυτό το δικαστήριο, ποια είναι η δουλειά του και τι ακριβώς κάνει. Η οποία παρεξήγηση δεν πιστεύω ότι προέκυψε τώρα, υπάρχει εδώ για αρκετά χρόνια. Και ίσως εάν λυθεί αυτή η παρεξήγηση μπορούν να απαντηθούν με περισσότερη ηρεμία και ορισμένα ερωτήματα ως προς το θέμα που μας απασχολεί. Το πρώτο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα δικαστήριο το οποίο είναι διεθνές δικαστήριο. Είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διευκρινίζω διότι λέγεται αρκετά συχνά, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι και μέλος της Τουρκίας. Εξάλλου και γι' αυτό γίνονται προσφυγές και της Τουρκίας. Είναι επομένως ένα δικαστήριο διεθνές, το οποίο η δουλειά του είναι να εκδικάζει περιπτώσεις παράβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οποίες δεν έχουν επιλύσει ικανοποιητικά τα κράτη-μέλη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένας πολίτης ή ένας ενδιαφερόμενος κάνει μία προσφυγή κατά του κράτους του και αν το κράτος του σε εσωτερικό επίπεδο δεν επιλύσει τα προβλήματα ικανοποιητικά, τότε μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο επεμβαίνει μόνο στην περίπτωση που κρίνει πως το κράτος έχει υπερβεί τα άκρα όρια της διακριτικής του ευχαίρεσης. Γιατί έχουν σημασία όλα αυτά? Σημασία διότι απαντούν ορισμένα σημαντικά ερωτήματα. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι χτηματολόγιο. Είναι Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εφόσον δεν είναι χτηματολόγιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι και αρμόδιο να δώσει τίτλους ιδιοκτησίας. Επομένως, ούτε μπορεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να πάρει τίτλους ιδιοκτησίας από κάποιον ιδιοκτήτη, ούτε και να του δώσει τίτλους ιδιοκτησίας σε κάποιον που δεν είναι ιδιοκτήτη. Δεν είναι αυτή η δουλειά του, δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Κατά συνέπεια, εάν το ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η δουλειά του, μπορούμε να απαντήσουμε και το ερώτημα κατά πόσον κάποιον μπορεί να χάσει την ιδιοκτησία του. Δεν μπορεί να χάσει την ιδιοκτησία του, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει δουλειά να απονείμει ή να πάρει τίτλους ιδιοκτησίας. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο να απαντούμε πάρα πολύ εύκολα το συγκεκριμένο ερώτημα. Κατά δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι οικειοστάσιο. Δεν επιδικάζει ενοικία και δεν επιδικάζει πρωτογενώς αποζημιώσεις. Δεν είναι απαλλοτριός αρχή. Δεν είναι αρχή η οποία έρχεται απαλλοτριώνει και αποφασίζει αυτή είναι η αξία της περιουσίας. Ούτε είναι αρχή που αποφασίζει αυτή είναι η αξία της περιουσίας και το ενίκιο μου πρέπει να λάβετε είναι τόσο. Αυτό γιατί έχει σημασία? Έχει σημασία διότι η απόφαση Λοϊδίου και οι αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν στην απόφαση Λοϊδίου και σε κάποιες μεταγενέστερες αποφάσεις επιδικάστηκαν για ποιο λόγο? Επιδικάστηκαν διότι η Τουρκία είπε δεν αναγνωρίζω δικαιοδοσία για τα κατεχόμενα και για αυτόν τον λόγο εγώ ως Τουρκία δεν συμμετέχω στη διαδικασία.
δεν δίνω στο δικαστήριο στοιχεία ως προς την αξία που θεωρώ εγώ, η Τουρκία, ότι έχουν οι περιουσίες. Μετά που η Τουρκία αποφάσισε να φέρει τα κατά την άποψη της στοιχεία ως προς την αξία των περιουσιών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αστυνομικών Δικαιωμάτων, όπως έλεγε και σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια περίπτωση, είπε εγώ αυτά τα στοιχεία και είναι η δουλειά μου να τα αξιολογήσω πρωτογενώς και να βρω ποια είναι η αξία της περιουσίας. Εγώ θα κρίνω μόνον κατά πόσον αυτά τα στοιχεία τα οποία προσκομίζονται είναι παράλογα. Και εκείνο που είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αφού η Τουρκία έχει τα μητρώα, η Τουρκία είναι σε καλύτερη θέση να κάνει και εκτίμηση πρωτογενώς της αξίας. Επομένως, για μένα το ερώτημα κατά πόσο θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι με την αποζημίωση που θα μας δώσει η Επιτροπή Αποζημιώσεων, είναι πάρα πολύ απλό να απαντηθεί. Ακριβώς επειδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι ούτε απαλλοτριός αρχή για να καθορίσει αποζημίωση, ούτε εκτιμητής ακινήτων, δεν πρόκειται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να υπησέλθει πρωτογενώς και να πει τα λεφτά που σου έδωσε η Επιτροπή είναι λάθος. Μπορεί να πει να δώσω λίγα περισσότερα, τέλος πάντων κάτι τέτοιο, αλλά δεν πρόκειται να κάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αστροφήνων Δικαιωμάτων εκτίμηση. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Οπότε ο μίσος, και συμφωνώ ότι είναι μίσος, ότι θα πάει κάποιος στην Επιτροπή για να πάει μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αστροφήνων Δικαιωμάτων να αμφισβητήσει την αξία που θα του επιδικάσει η Επιτροπή, δέστε. Παρομοίως, δεν στέκει καθόλου λογικά το επιχείρημα ότι κάποιος θα πάει για απώλεια χρήσης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αστυνομικών Δικαιωμάτων στη Δημόπουλος το είπε με τρόπο που κατά την άποψη μου δεν σήκωνε σαφέστερη διατύπωση, είτε κάποιος συμφωνεί είτε κάποιος διαφωνεί, και είπε εγώ δεν είμαι νοικιοστάσιο, δεν είμαι εδώ για να έρχεται οποιοδήποτε και να δίνω νίκια για την περιουσία. Με δύο λόγια, δεν είναι η δουλειά μου, είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να δίνω απώλεια χρήσης. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, είπε. Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω αν υπήρξε παράβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πράγματι, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε, το όλο επιχείρημα είναι ότι κάποιος θα πάει απώλεια χρήσης στην Επιτροπή των Κατεχομένων. Για να μην του επιδικάσει ικανοποιητική ή και καθόλου αποζημίωση για απώλεια χρήσης το η επιτροπή αυτή και μετά να πάει στο Ευρωπαϊκό. Απλώς δεν στέκει λογικά. Δεν στέκει διότι και η ίδια η διατύπωση της Δημόπουλος δεν αφήνει να στασεί μια παρόμοια ερμηνεία. Οπότε για μένα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε λογική στο επιχείρημα ότι κάποιος θα πάει στην Επιτροπή των Κατεχομένων για να πάει μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τελείωσε. Το σκοτώσαμε διαδοτικές κυβερνήσεις οι οποίες αρνήθηκαν να θέσουν θέμα εκτέλεσης της τέταρτης διακρατικής προσφυγής της Κύπρου κατά Τουρκίας, αλλά το σκοτώσαμε. Τελείωσε. Το να επιμένουμε ότι θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφασίσει για να βρούμε το δίκαιο μας, με όλον το σέβας δεν έχει καμία επαφή ως άποψη με την πραγματικότητα. Μπορώ να αντιληφθώ την άποψη κάποιου που λέει αποφάσισα πάω πουλήσω στους Τούρκους και θα πάω να τους πουλήσω και τελείωσε. Αυτή είναι μια άποψη, προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνα, αλλά είναι μια άποψη. Αλλά η άποψη θα πάω για απώλεια χρήσης
ή θα πάω με σκοπό να πάω παρακάτω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με όλον τον σεβασμό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν στέκει. Είναι γεγονός ότι η κυρία Λοϊζίδου κέρδισε την προσφυγή της. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και πώς την κέρδισε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε την προσφυγή της κυρίας Λοϊζίδου. Επαρενέβη η Κυπριακή Δημοκρατία, εχρυσοπλήρωσε Άγγλους δικηγόρους, οι οποίοι έπαιρναν κοντά στα 500 λίρες Αγγλίας τότε την ώρα, έγινε η προσφυγή από την Επιτροπή στο Δικαστήριο και κατά πλειοψηφία η κυρία Λοϊζίδου κέρδισε. Γιατί το λέω αυτόν το επαρενέβη η Δημοκρατία? Διότι και η προσφυγή της κυρίας Λοϊζίδου και πολλές άλλες προσφυγές που εδικάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο φορολογούμενο πολίτη εκόστησαν περισσότερα από όσα επήρε η κυρία Λοϊζίδου ή οποιαδήποτε, οποιοδήποτε αιτητής. Θα ήταν, ας το πω έτσι, πιο πρακτικό από μια οικονομική άποψη να τα δει κατευθείαν το κράτος. Λιγότερα θα εκόστησε. Ο στόχος και ο λόγος που επενέβη η Κυπριακή Δημοκρατία και πλήρωσε όλα τα λεφτά αυτά στη διάρκεια των χρόνων ήταν ότι το περιουσιακό δεν προσεγγίστηκε ποτέ απλώς ως ατομικό περιουσιακό δικαίωμα. Προσεγγιζόταν ως ένα συλλογικό ζήτημα. Είναι γι' αυτόν τον λόγο σε τελική ανάλυση που ο φορολογούμενος επλήρωνε για να πάρει ο χι αιτητής λεφτά μέσα από τις παρεμβάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτως ώστε να επηρεαστούν όλοι όσοι ευρίσκονταν σε παρόμοια θέση. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που προσωπικά δεν συμφώνησα ποτέ και εξακολουθώ να μην συμφωνώ με τη θέση και της παρούσας κυβέρνησης αλλά και πολλών και της πλειοψηφίας των πολιτικών κομμάτων ότι το ζήτημα του αν κάποιος θα προσφύγει ή όχι είναι κάτι να το αποφασίσει με τον δικηγόρο του. Για να πούμε ότι είναι κάτι να το αποφασίσει με τον δικηγόρο του σημαίνει ότι περιορίζουμε το ερώτημα στο καθαρά ατομικό περιουσιακό δικαίωμα παραβλέποντας ότι ιστορικά το ζήτημα δεν ήταν ποτέ απλώς ένα ατομικό περιουσιακό δικαίωμα. Ήταν συλλογικό δικαίωμα το οποίο βεβαίως αφορά την περιουσία του καθενός, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά αφορά ταυτόχρονα και μία πληθώρα άλλων προσώπων που βρίσκονται σε παρόμοια ή αντίστοιχη θέση και επηρεάζονται από τις ενέργειες του καθενός. Και είναι για αυτόν τον λόγο που δυστυχώς πιστεύω ότι ανεξάρτητα από τις τοποθετήσεις μας σήμερα ή ανεξάρτητα από ό,τι θα αποφασίσει ο καθένας από όσους βρίσκονται εδώ, το γεγονός ότι η κυπριακή πολιτική ηγεσία δεν έχει μέχρι σήμερα αποφασίσει μία στρατηγική στο ζήτημα της Επιτροπής των Κατεχομένων είναι καταστροφικό. Ακόμα και αν πούμε ότι δεν πάμε, και πάλι εφόσον κάποιοι θα πάνε, εφόσον η Επιτροπή λειτουργεί, αυτό το πράγμα δημιουργεί τετελεσμένα. Οπότε από τη στιγμή που το θέμα αντιμετωπίστηκε στη λογική Ποντίου Πιλάτου, νύπτοντας χείρας μου και κάμετε ό,τι θέλετε με τους δικηγόρους σας, δημιουργούνται καθημερινά τετελεσμένα, τα οποία τετελεσμένα λόγω αυτής της έλλειψης στρατηγικής φοβάμαι ότι και πάλι, όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν, καταστρέφουν πάρα πολλές από τις δίκαιες διεκδικήσεις των Κυπρίων εκτοπισμένων πάνω στο θέμα του περιουσιακού. Και αυτόν, μακάρι εγώ ψεύτης βέβαια, κατά όψη μου γίνεται καθημερινά και δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση από την Κυπριακή ηγεσία να το μεταβάλει, διότι απλώς δεν υπάρχει στρατηγική. Καμία.
Δεν είναι ζήτημα ότι υπάρχει λάθος στρατηγική, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Δεν υπάρχει καν στρατηγική. Σωστή ή λάθος. Δεν υπάρχει καν. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να αναφέρω είναι σε τελική ανάλυση τι εσήμενε η απόφαση Δημόπουλου. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία λογική. Η απόφαση Δημόπουλου εσήμενε έναν και απλό πράγμα. Ότι πάμε στην κατάσταση που ίσχυε προτού γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η προσφυγή της κυρίας Λοϊδίδου. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Όπως μέχρι το 1996 δεν υπήρχε προοπτική προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν υπάρχει ούτε και σήμερα. Αυτό όντως είναι μία συνέπεια η οποία είναι αρνητική, έχει την ιστορία της πώς καταλήξαμε ενός εδώ. Προσωπικά την ονομάζω ιστορία πολιτικής αφέλειας, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά αυτό είναι η συνέπεια. Δεν υπάρχει κάποια άλλη συνέπεια από την απόφαση του Δημόπουλου και οπωσδήποτε δεν υπάρχει συνέπεια απώλειας ιδιοκτησίας. Τώρα, εάν κάποιος θα απολέσει την ιδιοκτησία του, διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια λύση του Κυπριακού θα πάει να υπογράψει να απολέσει κάποιος την περιουσία του, αυτόν οπωσδήποτε μπορεί να γίνει. Αλλά πάντως θα έχει γίνει διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή και ο λαός θα γίνει δημοψήφισμα, θα έχουν συνενέσει στο να γίνει. Όχι διότι κάποιος δεν προσέφυγε στην Επιτροπή. Το ξεκαθαρίζω διότι και το επιχείρημα αυτών που λένε ότι έρχεται η προθεσμία και χάνονται τα δικαιώματα, είναι ότι αύριο η λύση του Κυπριακού, η οποία είναι αρνητική, θα χαθούν τα δικαιώματα. Μα εντάξει, θα χαθούν τα δικαιώματα διότι θα υπάρξει κακή λύση του Κυπριακού, όχι διότι κάποιος δεν προσέφυγε στην Επιτροπή. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Οπότε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πιστεύω ότι αν προσεγγίσουμε και την απόφαση Δημόπουλος όπως και όλων γενικά το φάσμα των αποφάσεων και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον τρόπο που είναι καθολικά και γενικά αποδεκτός και στη βιβλιογραφία αλλά και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα είναι δεδομένες. Δεν είναι ζήτημα ιδιαίτερη διαλεκτικής μεσόδου ή προβληματισμού. Κατά συνέπεια, εκείνον το οποίο είναι το μέγιστο της συγκεκριμένη στιγμή είναι η εξέβρεση στρατηγικής, η οποία δεν υπάρχει. Και αυτή η εξέβρεση στρατηγική δεν αφορά μόνο στις συνομιλίες για διαπραγματεύσεις του Υπουργού, το οποίο είναι ένα θέμα, αλλά αφορά και στην καθημερινή διαδικασία. Βεβαίως είναι αυτονόητο ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος ότι θα υπάρξει στρατηγική από τη στιγμή που είδε τις καταθέσεις στην Επιτροπή ως προς το θέμα του Μαρή και είδε πώς λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, αλλά αυτό δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι η μοναδική απάντηση σήμερα στο ζήτημα είναι η εξέβρεση στρατηγικής. Κάτι τελευταίο. Το ζήτημα της περιουσίας ως περιουσίας έχει εφαρμοστεί πρόσφατα και στην απόφαση Αποστολίδης, η οποία έκαμε να αποδεχτώ ότι οι αποφάσεις των Κυπριακών δικαστηρίων είναι εκτελεστές και εφαρμοστές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Κατά την άποψή μου, πολύ πιο σημαντική δυνητικά για την εξέλιξη του Κυπριακού προβλήματος από τη Δημόπουλος ή και από τη Λοϊδίου ακόμα, η οποία δυστυχώς, όπως και η δεύτερη διακρατική προσφυγή, ήδη έχει πεταχθεί στον κάλασσο των αχρήστων και παραμένει αχρησιμοποιητή. Ήδη στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί
ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο παραδιάζει τις αρχές και του διεθνού δικαίου και τις αρχές της αποστολής. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να αντικρίσουμε το ζήτημα του περιουσιακού, το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και το οποίο εάν θα χαθεί, η οποιαδήποτε περιουσία θα γίνει διότι εμείς δεν έχουμε συνενέσει. Εμείς, συγγνώμη, έχουμε συνενέσει. Δεν θα γίνει διότι κάποιος δεν θα πάει στην Επιτροπή ως το τέλος του.